Θα δείτε το θέμα των μη κυβερνητικών οργανισμών, οργανώσεων, κύριε Δημητρίου. Γιατί τώρα... Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είχαμε την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών τη συζήτηση για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Στην Επιτροπή, στη συνεδρίαση, καλέσαμε και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έλαβαν μέρος στη σύνταξη της έκθεσης. Τι εννοώ, έλαβαν μέρος. Καλέστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έθεσαν τις απόψεις τους στους τεχνοκράτες, οι οποίοι τους ερώτησαν. Στην συζήτηση από συνάδελφους βουλευτές, τους οποίους ούτε να κακίσω μπορώ, ούτε να υπογραμμίσω, ερωτήθηκαν από πού προέρχονται οι πόροι τους, οι χρηματοδοτήσεις. Και επειδή ετέθησαν σε δύο ή και τρεις οργανώσεις αυτές οι ερωτήσεις από διαφορετικούς συναδέλφους, αποφασίσαμε ως Επιτροπή πως είναι σωστό, μιας και μιλάμε και για την Επιτροπή Θεσμών, για την Επιτροπή που βλέπει και τα ζητήματα της διαφάνειας, να ερωτηθούν όλες αυτές οι οργανώσεις οι οποίες έρχονται στην Επιτροπή Θεσμών κατά καιρούς και να απαντήσουν κοινοποιώντας τις οικονομικές εκθέσεις ή την απάντηση ως προς το από πού προέρχονται οι πόροι τους. Θεωρώ πως αν ανατρέξουμε στις ιστοσελίδες αυτών των οργανισμών, πολύ πιθανόν σε όλες να υπάρχουν αναρτημένες οικονομικές καταστάσεις των οργανισμών. Ή τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να ισχύει, δεδομένου ότι μιλούμε για οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται, αναφέρονται, έχουν ως προμετωπίτα τους την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση. Θεωρώ πως είναι ένα τυπικό ζήτημα, παρόλο που έχει και πολλή ουσία από πίσω του. Γιατί, ξέρετε, είναι εύκολο να στοχοποιούμε ανθρώπους και οργανισμούς. Δεν θεωρώ πως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι κάποιος ένοχος, κάποια οργάνωση ή κάποιος οργανισμός, αλλά στα πλαίσια και της διοίκησης και δεδομένου ότι τέθηκε το θέμα από συναδέλφους, θεωρώ πως το ορθότερο είναι αυτή τη στιγμή να μας απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Να καλημερίσω την κυρία Τσαλίδου, γιατί πέραν από τους οικονομικούς πόρους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν ξέρω αν, κυρία Τσαλίδου, θα πρέπει σε κάποια στιγμή να δούμε και το περιεχόμενο και τις δράσεις των οργανώσεων αυτών. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Απολογούμε γιατί είμαι τηλεφωνικός, αλλά... Δεν πειράζει, καλέ. Μας κάνει ντερτύπια κάποτε η τεχνολογία. Μην αγχώνεστε. Είμαστε μαθημένοι. Λοιπόν, θα ήθελα πριν να προχωρήσουμε στη συζήτηση να υπογραμμίσω κάτι. Η ΜΚΟ σε όλον τον κόσμο πραγματικά προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία, γιατί είναι μεταξύ του πολίτη και του κράτους και προσφέρουν είτε υπηρεσίες, είτε διακριτικούς δικαιώματα, είτε μπαίνουν εκεί που το κράτος αδυνατεί πολλές φορές να κάνει κάτι. Μάλιστα. Παρατηρούμε στην Κύπρο τα τελευταία, γύρω από το 2000, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τη λύση του Κυπριακού, μία προσπάθεια από πολιτευτές και πολιτικούς, αν έχουν απέναντι τους μία ΜΚΟ που διαφωνεί μαζί τους, να αρχίσουν τη συζήτηση της χρηματοδότησης. Σε καλά και δημοκρατικά, σε ευνομούμενα και δημοκρατικά κράτη, συνήθως τις ΜΚΟ τις χρηματοδοτεί το κράτος. Στην Κύπρο χρηματοδοτούνται μόνο όσες νομίζω ΜΚΟ έχουν να κάνουν είτε με φιλανθρωπικούς είτε με σκοπούς υγείας. Οργανώσεις που ασχολούνται με την πολιτική, δηλαδή όπως αυτές οι οργανώσεις οι οποίες παραδείγματος χάρη έδωσαν άποψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κράτος δικαίου της Κύπρου, δεν είναι ούτε φιλανθρωπικές ούτε ασχολούνται με θέματα υγείας. Πέφτει πάντα η σκία να αποδείξουν ότι δεν είναι όργανα ή δάχτυλος ξένων χωρών. Έχοντας πει όλα αυτά, να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ ότι χρειάζεται παντού και πάντοτε διαφάνεια. Πρωτίστως όμως χρειάζεται διαφάνεια από αυτούς που εξασκούν πραγματική εξουσία. Mm-hmm. Όπως είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα κόμματα, οι βουλευτές. Εδώ βλέπουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μήνες μετά τις εκλογές, είχαμε πρόβλημα να δούμε από πού
είχε πάρει τα χρήματα για την εκστρατεία του, όπως και πολλές φορές υπάρχουν σκιές πάνω από που παίρνουν ή πήραν κόμματα συγκεκριμένα που έχουν και συγκεκριμένες θέσεις για θέματα που έχουν σχέση με διεθνείς εξελίξεις. Άρα, να ενεργήσουμε, να υπάρξει διαφάνεια στη ΜΚΟ, να μην εξουδετερώσουμε όμως στη ΜΚΟ. Η ΜΚΟ πολλές φορές είναι το καλύτερο κομμάτι, πιστεύω, της κοινωνίας μας, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τον τόπο να πάει μπροστά και θεωρώ ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι πολιτικοί αόριστα τις περισσότερες φορές να αφήνουν σκιές. Όποιος έχει στοιχεία, υπάρχει και αστυνομία και Υπουργείο Εσωτερικών που ελέγχει τη ΜΚΟ να τα καταθέτει. Αλλά να μην αφήνονται σκιές γενικά και αόριστα για όλες τις ΜΚΟ θεωρώ ότι είναι λάθος. Θεωρώ ότι προσκάπτει τη δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία σημαίνει τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό σημαίνει πολιτότητα. Μάλιστα. Να συμμετέχουν οι πολίτες. Και όχι κάθε 5 χρόνια να παραδίδουν την ψήφο τους σε κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να τους εκφράζει για όλα καθημερινά. Άρα ουσιαστικά εσείς λέτε και με αυτό που θα γίνει και θα συζητηθεί στην Επιτροπή, ενώ τις καταστάσεις τους να τις έχετε να τις δείτε, πιστεύετε ότι θα ξεκαθαρίσει το όλο ζήτημα αν υπάρχει κάτι, γιατί υπήρξαν βουλευτές που ονομαστικά είπαν για κάποιες ΜΚΟ για το από πού αντλούν τα χρήματά τους ή μάλλον διερωτήθηκαν με ερωτηματικά. Άρα καλό θα ήταν να υπάρχουν όλες... Ναι, δεν ήμουν σε αυτήν την Επιτροπή, γιατί ήμουν δίπλα στην Επιτροπή Νομικών εκείνη την ημέρα για τα θέματα των επεισοδίων στη Λεμεσό. Ναι. Άρα, πραγματικά σας λέω, δεν είχα παρακολουθήσει και άρα δεν ξέρω ποιος και τι είπε, αλλά δεν με ενδιαφέρει ποιος και τι είπε. Ναι. Εκείνο που με ενδιαφέρει, σαν άνθρωπο που προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών, και πρέπει να σας πω ότι από πολύ νωρίς, από τα 20 μου, είμαι σε οργανώσεις που προάγουν την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρετε, όταν προστατεύαμε τον Ακάμα, η ρετσινιά που ακούγονταν από κάποια πολιτικά κόμματα είναι ότι οι φίλοι του Ακάμα, παραδείγματος χάρη, είναι πράκτορες των Εγγλέζων. Όταν θέλουν να εξουδετερώσουν τους πολίτες, να τους βάλουν εκτός πολιτικής διαδικασίας, πάρα πολλοί χρησιμοποιούν αυτά τα θέματα. Γι' αυτό έχω ιδιαίτερη ευαισθησία και λέω, ναι, αν κάποιος πληρώνεται για να εξασκεί πολιτική ενός ΜΚΟΥ, πληρώνεται όμως, όχι χρηματοδοτείται από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι σκοπό έχουν την ενδυνάμωση της πολιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δηλαδή χρηματοδοτούνται πάρα πολλές οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Εκείνο το πράγμα θα το πούμε ότι είναι κακό. Αντιληπτό. Δεν να μιλούμε με αυτόν τον τρόπο για τους πολίτες του τόπου που εργάζονται αμυχτοί για να προστατεύσουν αυτά που εντεταλμένοι αξιωματούχοι καταστρατηγούν και γίνονται επίορκοι, είτε στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε σε άλλους τομείς. Μάλιστα, ξεκάθαρο, κύριε Αταλίδου. Ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου. Και εσείς για αυτό το λόγο, φαντάζομαι, γράψατε το θέμα για να συζητηθεί, για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα και αντίληψη από όλους, έτσι. Δεν γράψαμε κανένα θέμα για να συζητηθεί. Α, δεν πρόκειται να ανοίξουμε αυτό τον ασκό. Αυτό που θα κάνουμε είναι να στείλουμε μια επιστολή σε αυτές τις οργανώσεις για να μας απαντήσουν από πού προέρχεται η χρηματοδότησή τους. Γιατί συμφωνώ με την κυρία Τσαλίδου πως και ο ρόλος τους είναι σημαντικός και σίγουρα δεν πρέπει να ξεκινούμε σήμερα να βλέπουμε θύματα ή θύτες και από πίσω ποιος κρύβεται και ούτω καθεξής. Και επειδή αυτή η συζήτηση θα πρέπει να τελειώνει, θα πρέπει και όλοι οι πολιτικοί να αποδεχτούν πως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ρόλο, έχουν σημαντικό ρόλο, είτε μας αρέσει είτε όχι, και να πάψουμε να ψάχνουμε φαντάσματα πίσω από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Βεβαίως, η διαφάνεια είναι σημαντικός παράγοντας για όλους. Πρωτίστως για τους πολιτικούς, αλλά και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο ρόλος αυτών των οργανώσεων καθορίζεται με σαφήνεια και στις τρεις εκθέσεις για το κράτος δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είναι και γι' αυτό που προσκαλούνται στην Βουλή, τους δίνεται ο χρόνος να ξεδιπλώσουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους. Είναι σημαντικός, τον σεβόμαστε και θεωρούμε πως μπορούν να συμβάλλουν σε μια ποιοτικότερη, σε μια καλύτερη χώρα
την οποία όλοι ψάχνουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, πολύ καλή εβδομάδα. Να πούμε...